Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε το κλασικό πτιφούρ της γιαγιάς. Θα το κάνουμε πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θα είναι τα καλύτερα πτιφούρ που έχετε φάει ποτέ σας. Πραγματικά το λέω. Να δούμε την κάρτα, να ξεκινήσουμε και όταν τα φτιάξετε θα πείτε τι κάναμε πάλι. Πώς έγινε να είναι τόσο νόστιμο. Τι ιδιαίτερο κάναμε. Τίποτα. Απλά ακολουθήσαμε ακριβώς τη συνταγή. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για τα πτιφούρ βουτήματα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 75 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 50 γραμμάρια corn flour, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο και 60 γραμμάρια φουντούκια τριμμένα. Για τη σύνθεση, 150 γραμμάρια μαρμελάδα πορτοκάλι και 150 γραμμάρια κουβερτούρα 65% λιωμένη. Πρώτα απ' όλα, η συνταγή για να τη φτιάξουμε είναι αστεία. Είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει, φίλε Διονύση. Όλα τα υλικά που βλέπεις τα ανακατεύω σε ένα μπολ. Απλά, απαραίτητη προϋπόθεση ποια είναι? Το βούτυρο να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Κοίτα εδώ, δωματίου το εννοώ. Σε περίπτωση που δεν είναι δωματίου, αναγκαστικά αυτό που θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το μίξερ, γιατί θέλουμε να σπάσουμε το βούτυρο. Οπότε, φοράω γαντάκια εδώ, τέλεια. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή εγώ βάζω λίγο φουντούκι και λίγο κάρδαμο. Αυτά είναι προαιρετικά, δηλαδή αυτά τα δύο υλικά, άμα θέλουμε Διονύση δεν τα βάζουμε και τα υλικά που έχουμε να βάλουμε όλη συνταγή είναι βούτυρο, αλεύρι, άχνη, corn flour και βανίλια. Σε περίπτωση που δεν βάλετε τα φουντούκια, θα βάλετε και λίγο αλατάκι, γιατί στα φουντούκια εδώ πέρα υπάρχει λίγο αλατάκι, κρυμμένο, οπότε γι' αυτό το λόγο δεν βάζω εγώ αλάτι. Λίγο αλατάκι μας αρέσει αυτή τη συνταγή. Άμα βάλουμε τα φουντούκια και το κάρδαμο, δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε αλάτι. Εδώ είμαστε. Και ανακατεύουμε. Αυτό ήταν. Πες μου τώρα, με αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει κάποιο σπίτι. Στην αρχή θα φαίνεται ότι κάτι λείπει, ότι χρειάζεται υγρασία το μείγμα, ότι κάτι πρέπει να προσθέσουμε. Εννοείται πως οτιδήποτε κάνουμε σε τέτοια υφή, που είναι πάρα πολύ τραγανό και φλέικι, δεν βάζουμε υγρασία γιατί η υγρασία τα φουσκώνει. Δεν θέλουμε να τα φουσκώσει, θέλουμε να τα αφήσει μπισκότα. Το πολύ πολύ σαν υγρασία σε τέτοια μείγματα να βάλουμε κανένα αυγουλάκι. Δεν βάζουμε τίποτα παραπάνω. Οπότε κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τα πτιφούρια έχουν ένα συγκεκριμένο σχήμα. Το έχετε δει που είναι έτσι. Αυτό το σχήμα το παίρνουμε γιατί το βάζουμε μέσα σε κορνέ και τα φτιάχνουμε. Σε περίπτωση τώρα όμως που δεν έχετε κορνέ και θέλετε να φτιάξετε τα πτιφούρ, ουσιαστικά θα πάρετε και θα κάνετε μπαστούνάκια εδώ. Θα τα πατήσετε και θα βγουν τα πτιφούρ λίγο πιο ίσια και δεν θα βγει το σχήμα που έχουν τα κλασικά πτιφούρ. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε. Όπως είμαστε εδώ. Έχω το κορνέ μου. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε όλο το μείγμα. Λίγο, εδώ. Και μετά συμπληρώνουμε. Πατάμε. Τα φουντούκια, η αλήθεια είναι πως δυσκολεύουν το κορνέ να περάσει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι προαιρετικά. Γι' αυτό το λόγο θέλω να τα κόψετε, να τα σπάσετε πάρα πολύ καλά. Και τώρα, Διονύση. Παίρνουμε έτσι όπως είναι, βάζουμε ελάχιστο μείγμα εδώ και εδώ και εδώ. Γιατί? Για να κολλήσει λαβόπολα. Αγόρι μου εσύ, δεν ξέρω τι να κάνω πια μαζί σου. Δεν έχω αλήθεια, σωρά, δεν έχω παιδιά, μα είχα κόρη θα στην Έδινα. Αλήθεια. Λοιπόν, όπως είναι, παίρνω και κάνω πτιφουράκια εδώ. Εύκολο ή δύσκολο? Πανεύκολο. Στην περίπτωση που θέλετε να τα κάνετε πιο μεγάλα, μπορείτε να περάσετε και λίγο από πάνω ξανά. Εδώ, ακριβώς όπως κάνουμε στα εκλέρ. Κοιτάξτε. Εδώ. Λίγο ακόμα εδώ. Και ήρθε η ώρα του ψήματος. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 190 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 12 με 15 λεπτάκια μέχρι να πάνε ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Λέμε 12 με 15 γιατί εξαρτάται από το μέγεθος που θα τα κάνετε. Όταν κρυώσουν τελείως και σφίξουν, θα πάμε να τα γεμίσουμε. Αλλά και σκέτα τρώγονται, το καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Τα petit four λέγεται ότι ανακαλύφθηκαν αμέσως μετά την αναγέννηση στη Γαλλία και πολύ γρήγορα διαδόθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μία λιχουδιά που συνόδευε το απογευματινό τσάι. Και τα μπισκοτάκια μου είναι έτοιμα. Πάμε να τα γεμίσουμε, φίλε Διονύση. Επειδή βάλαμε κάρδαμο, θα βάλουμε μαρμελάδα πορτοκάλι. Ό,τι μαρμελάδα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Και νομίζω ότι αυτή η μαρμελάδα δεν βολεύει, γιατί είναι μικρό το και δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν φεύγει, πώς φεύγει από μέσα, Παναγία μου. Έλα εδώ να με βοηθήσεις. Μα δεν μπαίνει μέχρι μέσα.
Αν και τέλος πάντων. Τι. Θα μου δώσει τώρα να βάλω μαρίς. Μαρίς θα σου δίνει, χωράει αυτό. Αυτό χωράει. Τι το έπαιξε τώρα μάγκες και φεύγεις, ε, like a boss. Τέλος πάντων. Εάν θέλει το μίσο εδώ, μία ώρα θα έρθει. Ξέρω, αλλά ο Μίτσος έχει να κάνει και μία δουλειά. Έχει την κάμερα. Εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, μαρμελαδίτσα πορτοκάλι. Ό,τι μαρμελάδα θέλετε μπορείτε να βάλετε. Τι άλλη μαρμελάδα θα βάζεις, φίλε? Λοιπόν, και φράουλα εννοείται. Τριαντάφυλλο. Καλά, αυτό τώρα το πήγε σε άλλο επίπεδο. Συγκλονίστηκα. Δεν το σκέφτηκα καν. Αλλά με μαρμελάδα τριαντάφυλλο και σοκολάτα θα γινόταν χαμός. Ο πανικός ο ίδιος. Λοιπόν, κόβω. Και έτσι όπως είναι. Θα πάρω λίγο μαρμελάδα, δεν το παρακάνουμε, φίλε Διονύση. Εδώ, τόσο. Ίσα-ίσα να υπάρχει μαρμελάδα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει? Μας αρέσει. Βάζουμε τη μαρμελάδα, ίσα-ίσα να υπάρχει και έτσι όπως είναι. Εννοείται πως έχουμε συνηθίσει τα πτυφούρ να έχουν γύρω-γύρω και τι. Και τροφίτσα η αλήθεια είναι. Απλά εδώ δεν θα βάλουμε, θα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Άμα είσαι στην καλή θέληση, με βλέπεις που ταλαιπωριέμαι, θα βοηθούσες λίγο. Αλλά δεν βοήθησες. Αν δεν μου πεις. Ωραία πτυφουράκια, τέλεια. Εδώ, ό,τι μαρμελάδα θέλετε, ό,τι αρωματικό θέλετε, κάντε τα πρώτα σκέτα, ώστε να μην βάλετε και τίποτα. Κάντε μόνο τα μπισκοτάκια, που είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ και εδώ. Λιώστε σοκολάτα, βουτήξτε τα μέσα και μόλις κρυώσει σοκολάτα, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας μικρός χαμός. Λίγο υπομονή. 5-10 λεπτάκια να κρυώσει σοκολάτα και δοκιμάζουμε κατευθείαν. Τι? Θα τα βάλω στο ψυγείο. Εντάξει, θα το κάνω. Θα τα βάλω στο ψυγείο για να γίνω πιο γρήγορα. Αφού ο Διονύσης θέλει να φύγει να πάει στην επόμενη εκπομπή που δουλεύει. Δεν είναι πάρα εκπομπή. Για τα πτή φουρβουτήματα, σε μπολ βάζουμε το βούτυρο, το αλεύρι, την άχνη, το corn flour, τη βανίλια, το κάρδαμο, τα φουντούκια και ανακατεύουμε με τα χέρια μας μέχρι να έχουμε μία μαλακή ζύμη. Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και σχηματίζουμε 24 μπισκότα σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσουν. Βάζουμε τη μαρμελάδα σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και μοιράζουμε στα μισά μπισκότα. Καλύπτουμε με τα άλλα μισά και βουτάμε μέχρι τη μέση σε μπολ με τη λιωμένη κουβερτούρα. Αφήνουμε να σταθεροποιηθούν και σερβίρουμε. Και τα πτυφούρ μας είναι έτοιμα! Καλά, δεν πήραν πολύ ώρα στο ψυγείο, η αλήθεια είναι. Μπαμ μπαμ γίνανε. Μπελές, αγόρι μου, έλα εδώ. Θέλω να νιώσεις ακριβώς ναι. Την κουρμεδιά της κατάστασης. Δεν είναι οποιοδήποτε πτυφούρ, εδώ. Για να το νιώσω. Και εδώ. Έλα, έλα. Έλα, Διονύση μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα εδώ, αγόρι μου, γλυκό καμάρι. Τη κίτσελα. Στην υγειά μας. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πτυφούρ είναι για Αστέρι Μισελέν. Ελπίζω να τα δοκιμάσετε.